Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης από το 2010 και μετά, τα 8 αυτά δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα, δυστυχώς η χώρα απόλεσε ένα σημαντικό μέρος και της γεωπολιτικής της δυναμικής και του ρόλου της στην περιοχή. Σήμερα η Ελλάδα επιστρέφει. Σήμερα η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και ανακτά τον ηγετικό της ρόλο στα Βαλκάνια. Στην σημερινή σύνοδο για τα Δυτικά Βαλκάνια, στη λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου, μια πρωτοβουλία που πάρθηκε το 2014 από την Γερμανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την Αυστρία, με τη συμμετοχή των 6 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, σε αυτή την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση, η Ελλάδα δεν συμμετείχε. Φέτος, για πρώτη φορά, όχι μόνο εκλήθη να παραστεί, αλλά εκλήθη ως μόνιμο πλέον μέλος σε αυτή τη διαδικασία που αφορά την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Γιατί η Ελλάδα πλέον είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την ασφάλεια, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την αναπτυξιακή τους δυναμική. Πέραν του γεγονότος ότι όλοι πλέον αναγνωρίζουν αυτό τον ηγετικό ρόλο που ανακτά η Ελλάδα στην περιοχή, συζητήσαμε και προτάθηκαν και πολύ σημαντικά projects, έργα δηλαδή, που αφορούν την διασυνδεσιμότητα μεταφορική, ενεργειακή, ψηφιακή της Βορείου Ελλάδας με τα Βαλκάνια. Τα έργα τα οποία ήδη έχουμε προχωρήσει κατά την τετραμερή σύνοδο Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας για τη διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας με αυτά της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη, αλλά και τα έργα, τα ενεργειακά, τον κάθετο άξονα IGB, τον TAP, αλλά και τα έργα μεγάλων σιδηροδρομικών διασυνδέσεων και οδικών διασυνδέσεων ανάμεσα στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τα Σκόπια, το Βελιγράδι και από εκεί τη Βουδαπέστη. Και βεβαίως συζητήθηκαν και προτάθηκαν ιδέες που αφορούν την οικονομική ενίσχυση για τα έργα αυτά, καθώς και την οικονομική ενίσχυση για έργα που αφορούν τα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, προκειμένου να ενισχυθούν διασυνοριακές υποδομές, αλλά και η επιχειρηματικότητα στις δύο πλευρές. Θέλω με δύο λόγια να πω ότι από αυτή την σύνοδο αναδεικνύεται η δυνατότητα και η προοπτική που μπορεί να έχει η χώρα ως ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή, κυρίως όμως αναδεικνύεται η προοπτική που μπορεί να έχει η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία μας, η Θεσσαλονίκη, ως επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής των Βαλκανίων. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πρωτεύουσα οικονομική των Βαλκανίων, η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης, η περιοχή εκείνη που μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης για όλη τη Βαλκανική. We will have the meeting afterwards. We didn't have it yet. Ναι. Βεβαίως, ναι. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για τη δήλωση με Λανσόν, χρησιμοποίησε σκιώδα τους χαρακτηρισμούς για εσάς. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.